Καλούμε τώρα στο βήμα τον κύριο Χρήστο Παπασωτηρίου να μας αναπτύξει τη νομική διάσταση του ζητήματος. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, τον Νοέμβριο 2010 το πρώην Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο πλέον ονομάζεται Υπουργείο Εσωτερικών Αποκεντρώσεως και Ελεκτρονικής Διακυβερνήσεως, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την εισαγωγή της Κάρτας του Πολίτη. Σύμφωνα με το περιεχόμενο των προτάσεων της διαβουλεύσεως, ως ενδεικτικά θέματα προβληματισμού και εκφράσεως απόψεων, επροτάθησαν από το Υπουργείο κυρίως τα εξής. Πρώτον, η αξιοποίηση και επέκταση υπαρχουσών και η ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την δημόσια διοίκηση. Δεύτερον, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Τρίτον, η προστασία της ασφάλειας των συναλλαγών. Τέταρτον, η εισαγωγή και αξιοποίηση καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Και πέμπτον, οι τεχνικές προτάσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της κάρτας. Το Υπουργείο δηλαδή ζήτησε από τους πολίτες να θέσουν τις προτάσεις τους ως προς τα τεχνικά ακόμη χαρακτηριστικά της κάρτας του πολίτη. Δεν έδωσε όμως τις δικές του προτάσεις ως προς τα τεχνικά αυτά χαρακτηριστικά. Εδώ λοιπόν όλοι έχουμε πλήρη άγνοια. Εξάλλου, η σκοπή και το πλαίσιο χρήσεως της κάρτας του πολίτη είναι προερχόμενος και σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο η φυσική ταυτοποίηση των πολιτών σε αντικατάσταση του υπάρχοντος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Ταυτοχρόνως, η κάρτα του πολίτη προτείνεται να χρησιμοποιείται σε όλο το έργος της καθημερινής του ζωής, προκειμένου για τη σταδιακή αντικατάσταση προσωπικών εγγράφων και πιστοποιητικών στις συναλλαγές του με το δημόσιο. Επίσης, ως κύριο χαρακτηριστικό της κάρτας του πολίτη, σύμφωνα με το Υπουργείο, προβλέπεται να είναι η ενσωμάτωση πλυνθίου, δηλαδή chip, για την επίτευξη των σκοπών και του πλαισίου χρήσεως της κάρτας, δηλαδή προκειμένου να περιληφθούν όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα τα οποία φέρονται ως σχετιζόμενα με τους ανωτέρους σκοπούς και πλαίσια. Η ενσωμάτωση του πλυνθίου του chip στην κάρτα επιτρέπει στον υπεύθυνο και εκτελούντα την επεξεργασία των πληροφοριών και δεδομένων, αλλά και σε κάθε τρίτο την ανά πάσα στιγμή γνώση τόσο των συναλλαγών όσο και του ακριβούς τόπου όπου βρίσκεται το πρόσωπο, το φέρνουν την κάρτα. Συνακόλουθα, η επίτευξη των σκοπών αυτών της κάρτας προϋποθέτει την θέσπιση νόμου για την δημιουργία ενός τεχνολογικού ηλεκτρονικού υποβάθρου και την ίδρυση και λειτουργία μιας κεντρικής ηλεκτρονικής βάσεως, στην οποία θα συλλέγονται και θα αποτελούν αντικείμενα επεξεργασίας οι σχετικές πληροφορίες και δεδομένα. Έτσι, το ίδιο Υπουργείο Εσωτερικών Αποκεντρώσεως και Ηλεκτρονικής Διακυβερνήσεως έφερε προς δημόσια διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο με θέμα ακριβώς ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σύμφωνα με το περιεχόμενο των προτάσεων του Υπουργού κ. Ρακούση, στόχοι των νέων νόμων είναι οι εξής. Πρώτον, η βελτίωση της εξυπηρετήσεως των πολιτών και των επιχειρήσεων από τις υπηρεσίες της δημοσίας διοικήσεως με όρους αποτελεσματικότητος και διαφάνειας. Δεύτερον, η μείωση της γραφειοκρατίας με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Τρίτον, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Τέταρτον, η προστασία της ασφαλείας των συναλλαγών. Τα προβλήματα όμως τα οποία ανακύπτουν από την εισαγωγή της κάρτας του πολίτη και από την επιχειρημένη θέσπιση των προτινωμένων διατάξεων του νομοσχεδίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ανυπέρβλητα και καταλυτικά προς το ουδέτερο συνταγματικών δικαιωμάτων ή αυτών της προσωπικής ελευθερίας και του σεβασμού της προσωπικότητας του ατόμου. Συνακόλουθα, οι προτινόμενες ρυθμίσεις τόσο για την κάρτα του πολίτη όσο και για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση παραβιάζουν τις συναφείς με τα ανώτερα ατομικά δικαιώματα, συνταγματικές και υπερνομοθετικής ισχύως διατάξεις. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο το οποίο κατοχυρώνει και προστατεύει τα δικαιώματα της προσωπικής ελευθερίας και του σεβασμού της προσωπικότητας του ατόμου. Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ορίζεται ότι
πανπρόσωπον έχει δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια. Ουδής επιτρέπεται να στερηθεί της ελευθερίας του ή μη εις τις ακολούθους περιπτώσεις και συμφώνους προς την νόμιμη διαδικασία. Πρώτον, εάν κρατείται κανονικός κατόπιν καταδίκης υπό αρμοδίου δικαστηρίου. Δεύτερον, εάν επευλήθη εις κανονική σύλληψη ή κράτηση λόγω αλληποταγής εις νόμιμων διαταγή δικαστηρίου ή εις εγγύηση με εκτελέσεως υποχρεώσεως οριζομένης υπό την νόμη. Τρίτον, εάν συνελήφθη και κρατείται όπως οδηγηθεί ενώπιον της αρμοδίας δικαστικής αρχής εις την περίπτωση ευλόγου υπονίας ότι διέπραξε ένα αδίκημα ή υπάρχουν λογικά δεδομένα προς παραδοχή της ανάγκης όπως ούτως εμποδιστεί από την αδιαπράξη αδίκημα ή δραπετεύσει μετά την διάπραξη τούτου. Τέταρτον, εάν πρόκειται περί νομίμου κρατήσεως ανηλίκου, αποφασιστήσεις για την επιτήρηση της ανατροφής του ή την νόμιμη κράτησή του ή να παραπεμφθεί ενώπιον της αρμοδίας αρχής. Πέμπτον, εάν πρόκειται περί νομίμου κρατήσεως ατόμων, δυναμένων να μεταδώσωση μεταδοτική ασθένεια, φρενοβλαβούς, αλκοολικού, τοξικομανούς ή αλήτου. Έκτον, εάν πρόκειται περί νομίμου συλλήψεως ή κρατήσεως ατόμων, επί σκοπό πως εμποδιστεί από την αεισέχνη παρανόμως εν τη χώρα ή εναντίον του οποίου εκκρεμεί διαδικασία απελάσεως ή εκδόσεως. Εξάλλου, κατά το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προβλέπεται ότι πάν πρόσωπον δικαιούται στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του. Δεν επιτρέπεται να υπάρξει επέμβαση δημοσίας αρχής εν τη ασκήση του δικαιώματος τούτου, εκτός εάν η επέμβαση αυτή προβλέπεται υπό την νόμη και αποτελεί μέτρα το οποίο εις μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναγκαίο για την εθνική ασφάλεια, την δημοσία ασφάλεια, την οικονομική ευημερία της χώρας, την πρόσπιση της τάξης και την πρόληψη ποινικών παραβάσεων, την προστασία της υγείας ή της ηθικής ή την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Συντάγματος, ορίζεται ότι καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ίδια. Όλοι όσοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, ποινής, γλώσσης και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν καταδιώκεται, ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος. Ακόμη σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Συντάγματος, προβλέπεται ότι απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στην χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σε αυτήν. Τέτοιοι περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιοπρεπών πράξεων όπως νόμος ορίζει. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Συντάγματος, ορίζεται ότι η κατοικία του καθενός είναι άσχημη. Η ιδιωτική και η οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη. Αλλά η διάταξη, η οποία κατοχυρώνει πλήρως το δικαίωμα του ατόμου να αρνείται και να προστατεύεται έναντι της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσεως των προσωπικών του δεδομένων με ηλεκτρονικά μέσα, είναι εκείνη του εσχάτως προστατεύοντος άρθρου 9α του Συντάγματος, το οποίο ορίζει τα ακόλουθα. Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή που συγκροτείται και λειτουργεί όπως νόμος ορίζει. Περιτέλου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή την υποχρέωση των κρατικών αρχών να παραλείπουν μέτρα που περιορίζουν δυσανάλογα τα ατομικά δικαιώματα, όταν ο επιδιωκόμενος σκοπός των μέτρων εξυπηρετείται με μέσα λιγότερο επακτή, προβλέπει τα ακόλουθα. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του, κράτους, του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίσουν την ανεπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσυδειάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από τον νόμο εφόσον υπάρχει επιφύλαξη πέρα αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.
Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαραγράφων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη. Ακόμη το άρθρο 93, παράγραφος 4 του Συντάγματος ορίζει ότι τα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το σύνταγμα. Αλλά και ο νόμος 2472 του 1997 περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο άρθρο 5, παράγραφος 1, ορίζει το εξής. Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει η συγκατάθεσή του. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο προστασίας των συναντών με την κάρτα του πολίτη και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση συνταγματικών δικαιωμάτων περί προσωπικής ελευθερίας και σεβασμού της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής. Γι' αυτό τα σχετικά νομικά προβλήματα αντισυνταγματικότητος, τα οποία ανακύπτουν εκ της θεσπίσεως του νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και από την κάρτα του πολίτη, είναι τα εξής. Η ενσωμάτωση πληνθείου, δηλαδή τσιπ, στην κάρτα του πολίτη, καθιστά ανά πάσα στιγμή εφικτό τον εντοπισμό και την θέση του φέρνους στην κάρτα μέσα στη χώρα. Με τον τρόπο αυτόν παραβιάζονται άμεσα τα συνταγματικώς κατοχυρούμενα δικαιώματα των πολιτών για τον απόλυτο σεβασμό της προσωπικότητός τους, της προσωπικής και ιδιωτικής της ζωής και της προσωπικής τους ελευθερίας, στην οποία περιλαμβάνεται το δικαίωμα της ελευθέρας κινήσεως μέσα στη χώρα. Συνάμα παραβιάζεται η προβλεπομένη υπό τις διδάξεις του άρθρου 25 του Συντάγματος Αρχή της Αναγνωρικότητας, καθώς επιτρέπει την δημιουργία καταστάσεως δυσαναλόγου εν σχέση προς τον φερόμενο σαν δίθεν σκοπό της κάρτας του πολίτη ή την φυσική ταυτοποίηση και συνάμα τη διευκόλυνση των συναλλαγών με τις δημόσιες εν γέννη αρχές. Και τούτο γιατί ο σκοπός του νόμου, ο οποίος προεκόντως συνίσταται στην ταυτοποίηση του προσώπου, μιλούμε για την αντικατάσταση της ταυτότητας. Επομένως, ο σκοπός του νόμου είναι η ταυτοποίηση του προσώπου. Ο σκοπός λοιπόν αυτός δύναται να ικανοποιηθεί με άλλους τρόπους, όχι τόσο επαχθείς όπως με το προτινόμενο μέσο, δηλαδή κάρτα με τσιπ και με τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας, χωρίς να προσβάλλονται καθόλου τα ανωτέρα τομικά δικαιώματα, και θα έλεγα ότι μπορεί να γίνει αυτό ευχερώς με τη διατήρηση των ήδη θεσμοθετημένων τρόπων ταυτοποιήσεως, δηλαδή με τον ισχύοντα τύπο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριο. Εξάλλου, ο προτινόμενος από το Υπουργείο σκοπός της ταυτοποίησης του πολίτη και της διεκπαιρεώσεως των συναλλαγών με το δημόσιο μέσο κάρτας, η οποία θέλει τσιπ, εις τρόπο ώστε να καθίσταται ανά πάσα στιγμή δυνατός ο εντοπισμός του πολίτη μέσα στη χώρα, συνιστά και μέτρο όχι μόνο δυσανάλογο με το προβαλλόμενο σαν σκοπό, αλλά και καθόλου αναγκαίο σε μια δημοκρατική κοινωνία, προκειμένου για την εθνική ή δημόσια ασφάλεια, την οικονομική ευημερία της χώρας, την πράσπιση της τάξης και την πρόληψη ποινικών παραβάσεων, την προστασία της υγείας ή της ηθικής και την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων. Εκτός αν θεωρήσουμε εκ των προτέρων ότι όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, είμαστε ύποπτοι για την διάπραξη κάποιου αντικείμενου. Εάν μας πούνε αυτό το πράγμα, να το ξέρετε να είναι και στα μέτρα μας. Επιπλέον, το δικαίωμα του άρθρου 9α του Συντάγματος για την προστασία του πολίτη από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα των προσωπικών του δεδομένων, δύναται να καλυφθεί ολοσχερώς σύμφωνα με τις διδάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 του νόμου 2472 του 1997, μόνο με την προηγουμένη ρητή συνένεση του πολίτη, η οποία είναι ανεκτή βέβαια μέσα σε μια δημοκρατική κοινωνία. Πρακτικά, ουδής δύναται να υποχρεώσει κανένα να λάβει και να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη κάρτα όπως αυτή εξαγγέλλεται. Όσοι οι πολίτες αρνούνται να την λάβουν και δεν συνεννούν στη συλλογή, επεξεργασία κλπ. Των πληροφοριών και δεδομένων τους, πρέπει να εξακολουθούν να δύναται να ταυτοποιούνται με τους ίδιους υφισταμένους τρόπους που είναι λιγότερο επαχθείς εν σχέση με την κάρτα του πολίτη, άλλως παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας. Επομένως, είναι αυτονόητο ότι επιβάλλεται να προβλέπεται παράλληλα με την κάρτα του πολίτη και για όσους αρνούνται την λήψη και χρήση της, η εξακολούθηση της χρήσης του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπό τον τύπο που εκτίθεται σήμερα και η μη αντικατάστασή του για όσους δεν συνεννούν στην λήψη και χρήση της νέας κάρτας με πληνθείο. Ωστόσο, το μέγιστο των προβλημάτων τα οποία αναφύονται της καθιερώσεως της κάρτας του πολίτη και η ενσωμάτωση του αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφαλίσεως
δηλαδή του περιβόητου ΆΜΚΑ, στην κάρτα του πολίτη. Και τούτο διότι χωρίς υπερβολή το συνήθι αντισυνταγματικό άρθρο 193 του σχετικού περί ΆΜΚΑ νόμου 3655 του 2008 στοχεύει στο να αποβάλει το άτομο από την οικονομική και κοινωνική ζωή και σηματοδοτώντας την απόλυτη καταστροφή του ατόμου εφόσον δεν χρησιμοποιεί τον ΆΜΚΑ, συνοδεύεται από την αποστέρηση των πλέον βασικών για την επιβίωση του ατόμου συνταγματικών δικαιωμάτων εν μέσω μάλιστα βαρυτά των απειλών εις βάρος όσων δεν χρησιμοποιούν τον ΆΜΚΑ. Συγκεκριμένα, θα σας διαβάσω ακριβώς τι λέει το άρθρο 153. Σύμφωνα με το άρθρο 153 του νόμου 3655 του 2008 περί ΆΜΚΑ, ορίζεται ότι από την ημερομηνία ενάρξης ισχύως του νόμου αυτού, ουδής δύναται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ως αυταπασχολούμενος, να ασφαλιστεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάδια ασθενείας, να δικαιωθεί και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα, εάν τον διαθέτει ΆΜΚΑ, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά επί όλων των ΆΜΚΑ αντιστοίχων παραστατικών. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να προσθέσει κανείς περισσότερο. Η διάταξη περιγράφει ακριβώς τι θα συμβεί αν ο πολίτης δεν χρησιμοποιήσει τον ΆΜΚΑ, ο οποίος θα ενσωματωθεί στη νέα κάρτα του πολίτη. Ωστόσο, ο εν λόγω αριθμός μητρών κοινωνικής ασφαλίσεως και οι επαφηνούμενες υπό το άρθρο 153 του νόμου 3655 του 2008 βαρύτατες συνέπειες εν περιπτώσει μη χρήσεως αυτού προσβάλλουν κατάφορα την προσωπικότητα του ατόμου ή να τη συνταγματική διάταξη και επιχειρούν την εντός εισαγωγικών νομιμοποίηση της καταστρατηγήσεως και καταργήσεως των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων, της εργασίας, της κοινωνικής ασφαλίσεως, της ιατρικής, νοσοκομιακής και φαρμακευτικής περιβάλλουσης, καθώς και της δικαστικής ακόμη προστασίας. Γιατί λέει μέσα από το άρθρο 153 ότι κανείς δεν θα μπορεί να δικαιωθεί αν δεν έχει αυτόν τον αριθμό. Και οι προβλεπόμενες ως ανακυρώσεις είναι αντισυνταγματικές, διότι παραβιάζουν την προβλεπομένη υπό τις διατάξεις του άρθρου 25 του Συντάγματος Αρχή της Αναλογικότητας ή Ευλόγου Ισορροπίας, καθώς είναι εξόφθαλμα δυσανάλογες προς τον φερόμενο σαν δίθεν σκοπό των σαν ενόμων περί ΆΜΚΑ, των οποίων αποσκοπούν τάχα να διασφαλίσουν ήδη την διαφάνεια και την διευκόλυνση των συναλλαγών δυσφαλισμένων με τις κρατικές και δικαστικές αρχές και τις υγειονομικές υπηρεσίες. Οι δε ποινές των ενόμων περί ΆΜΚΑ νόμου προσβάλλουν παράνομα το συνταγματικό κατοχυρούμενο δικαίωμα για τον απόλυτο σεβασμό της προσωπικότητας. Αλλά και η προβλεπομένη υπό το άρθρο 153 στέρησης του δικαιώματος δικαστικής προστασίας είναι εντελώς ασύλληπτη και εξωφρενική, καθώς ακόμη και οι κατηγορούμενοι, ενδεικτικώς ως υπεξαιρέτες του δημοσίου χρήματος ή ως δωροδείκτες προεκλογικών χορηγιών, δικαιούνται και την χάνουν πράγματι δικαστικής προστασίας χωρίς να τους ζητείτε το ΆΜΚΑ. Προφανώς λόγω της μηδενιάς αναγκαιότητός του ως προς την ενάσχυση του ενόγκου ατομικού δικαιώματος, δείγμα της χαρακτηριστικής υπερβάσεως της αρχής της Ευρώπης Ευρωπαίας που διέπει τον ενόγκο νομοθέτημα. Αυτό το νομικό έκτρωμα, δηλαδή ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφαλίσεως, υπό τις επαπειλούμενες κυρώσεις με τις οποίες σκοπείται η εξαναγκαστική επιβολή του, συνιστά μοναδική περίπτωση εντάξεως στο νομικό σύστημα της χώρας, μιας τόσο εκδήλωσης αντισυνταγματικής και αντιδημοκρατικής διατάξεως. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις από την παράδοση της χρήσεως ισοδυναμούν και στοχεύουν στον απόλυτο οικονομικό, εργασιακό, κοινωνικό αλλά και βιολογικό θάνατο του πολίτη, καθώς επειδή δεν θα μπορεί ούτε να αυταπασχοληθεί, το απομένει μόνο η ελεημοσύνη για να επιζήσει. Ο πολίτης, εάν χρησιμοποιήσει τον ΆΜΚΑ, δεν θα μπορέσει να κάνει απολύτως τίποτε για την επιβίωση αυτού και της οικογένειάς του. Θα θεωρείται παράνομος και θα τίθεται εκτός του κοινωνικού πλαισίου. Δυστυχώς, οι απεργαζόμενοι και σχεδιάζοντες την ηλεκτρονική διακυβέρνηση εξαγγέλνουν την ενσωμάτωση του ΆΜΚΑ στην κάρτα του πολίτη ή να μην της δίνεται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος, να ασφαλιστεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάδια ασθενείας, να δικαιωθεί από τα δικαστήρια και να εισπράξει τις συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα, ημί ο έχων τον ΆΜΚΑ και την κάρτα του πολίτη. Ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Παπασωτηρίου. Ανέπτυξε όλες τις εκδιαστικές
τυχές καταστραφείς των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Παρέθεσε τις διατάξεις και τους νόμους γύρω από την κάθε πολίτη και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Κατέγραψε τις συναλλαγές και τις σχέσεις του πολίτη με το κράτος και με τρίτους. Ανέλησε το άρθρο 153 και μετά το διάμετρο. Υπογράμμισε τον ιδιαίτερα εγγραφικό χαρακτήρα της κάρτας που συνίσταται στον εντοπισμό του ατόμου ανά πάσα στιγμή. Έδειξε με τρόπο παραστατικό την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τα νομικά όπλα για την άρνηση της κάρτας. Τώρα, αγαπητοί αδελφοί, θα κάνουμε 20 λεπτά διάλειμμα. Μια ενημέρωση.